και να ευχαριστήσω και δημόσια τώρα τη φίλη μου την Ελεονόρα, τη Ρωσιάδου που είναι στην γραμμή μας. Καλησπέρα, καλό μήνα, καλή αρχή, καλή δύναμη. Καλησπέρα, καλό μήνα, καλή αρχή. Πριν ξεκινήσουμε έχουμε ναι. πάντα να φας... Είστε έτοιμοι? Ένα, οχ, 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 δύο, οχ. Τρία. Δεν ξέρω αν ακουστήκαμε. Χειροκροτώ μόνος μου. Χειροκροτώ μόνος μου. Ήμασταν έτοιμοι. Είστε πανέτοιμοι. Είστε πανέτοιμοι. Εντάξει, αυτά τα παιδάκια είναι υπέροχα. Στο έχω πει πάρα πολλές φορές και στον αέρα και από κοντά και όλα αυτά τα χρόνια που έχει τύχει να επικοινωνήσουμε. Έχετε όλη μας την αγάπη. Και εσύ και όλα τα παιδάκια σου. Και τα παιδάκια των προπονητών και γενικότερα του τμήματος Τίβου του Ηρακλή. Και θέλω μία χάρη όταν τελειώσει η προπόνηση, ένα προς ένα να μου τα αγκαλιάσει και να μου τα φιλήσει εδώ από την εκπομπή με αγάπη πολύ. Ένα προς ένα όμως, έτσι. Ένα προς ένα. Αχα. Λοιπόν, καλή αρχή. Ξεκινήσατε χθες, ήταν η πρώτη σας επίσημη στο ναι. Καφτατζόγλιο. Α, να το πω αυτό, ότι αυτό που λέμε για τον ένα μήνα δωρεάν προπονήσεις για δύο παιδάκια από εσάς είναι για το Καφτατζόγλιο, είναι για τις προπονήσεις του Καφτατζόγλιου. Αργότερα θα είναι και αυτές των αμπελοκήπων. Όταν... Οι αμπελόκηποι ανοίγουν την άλλη εβδομάδα 9 του μηνός. Ωραία. Εμείς έχουμε ξεκινήσει από χθες, ήταν η δυναμική επιστροφή. Χαιρόμαστε πολύ γιατί δεν βασιζόμαστε μόνο στα καινούργια παιδιά που θα έρθουν, που προφανώς και είναι καλοδεχούμενα, αλλά είναι πολύ σημαντικό ότι έχουμε και πολλά από τα περσινά παιδιά. Είδαμε ότι οι γονείς εμπιστεύονται, τα παιδιά θέλουν να επιστρέψουν. Θεωρώ ότι είναι μια επιβράβευση κι αυτή. Αν και ακόμα είμαστε βέβαια σε χαλαρούς ρυθμούς, δεδομένου ότι πολλοί ακόμα λείπουν στο χωριό, περιμένουν να γυρίσουν να ανοίξουν και τα σχολεία. Αλλά ήταν δυναμική. Τα παιδάκια σου πάντως, όσον αφορά αυτό που ακούσαμε, έτοιμα είναι. Έτοιμα είναι. Α, ναι, είναι έτοιμα. Άλλο που δεν θέλουν, ναι. Περνάμε καλά, είναι αλήθεια. Υπάρχει κόπωση. Αλλά πάνω απ' όλα το ευχαριστιόμαστε που ερχόμαστε. Ξεκινήσαμε λοιπόν. Κάθε μέρα σε αριθμό που κινούμαστε σε σχέση με ακόμα τα είναι δεδομένα. Πολύ νωρίς για να ξεκινήσουμε να μιλάμε. Πέρυσι λίστες κλείσανε γύρω πάνω από το 500. Αλλά τώρα κλείσαμε στο 500, Ναι, έχουμε φτάσει στο 500, είμαστε πολύ καλά. Πριν λίγα χρόνια, δεν θυμάμαι πόσα, Ελεονόρα, όταν σου είχα κάνει αντίστοιχη ερώτηση, μου είχες πει 200 με 300. Και τώρα μου λες ότι πέρυσι κλείσατε στο 500. Και αυτό λέει πολλά. Πάρα πολλά. Ναι, πού τα φοράτε δεν ξέρω, πού τα προλαβαίνετε όλα δεν ξέρω. Αυτό είναι το πρόβλημά μας, είναι αλήθεια. Αυτό είναι το μεγαλύτερο. Αλλά είναι τρομερό το νούμερο, τρομερό το νούμερο. 500 παιδάκια είναι στις Ακαδημίες Τίβου του Ηρακλή. Ναι, είναι πολύ μεγάλο το νούμερο. Η Ακαδημία περιλαμβάνει ηλικίες από νήπια, το δημοτικό και γυμνάσιο. Ξεκινάνε προαγωνιστικά, μπαίνουν σε άλλες κατηγορίες μετά. Είμαστε ομάδα, υπάρχουν οι προπονητές να υποδεχθούν τα παιδιά όταν μεγαλώνουν και φεύγουν από την Ακαδημία. Στην ουσία εμείς μέσα από παιχνιώδη μορφή δουλεύουμε όλα τα αγωνίσματα του Στίβου, να μάθουν τεχνική αλλά και στην ουσία να ευχαριστηθούν αυτό που κάνουν, να τα δέσουμε με το γήπεδο, να τα δέσουμε και με τον Ηρακλή φυσικά. Αγαπάμε και εμείς αυτό που κάνουμε, χαιρόμαστε να είναι και αυτά καλά. Ξεκινήσαμε από χθες, Δευτέρα, Παρασκευή, κάθε μέρα 5 με 9 στο γήπεδο. Έχουμε αναρτήσει και το πρόγραμμά μας στη σελίδα μας Ακαδημία Στίβου Ηρακλή. Και Σάββατο πρωί, από το επόμενο Σάββατο ξεκινάμε βέβαια μαζί με τα σχολεία. Όποιος θέλει μπορεί να έρθει να δοκιμάσει, πέρα από τους δύο τυχερούς που θα κερδίσουν ένα μήνα δωρεάν. Προσκαλούμε όλα τα παιδιά να έρθουν για να κάνουν δωρεάν δοκιμαστικά. Όποιος θέλει μπορεί να έρθει να μας δει. Έχουμε ένα τραπέζι μπροστά στο κηλικείο για τις πληροφορίες, διαγραφές για ποιος θέλει. Έχουμε τη σημεία του Ηρακλή. Μπορείτε να απευθυνθείτε εκεί κατευθείαν στο γήπεδο. Μπορείτε να καλέσετε το τηλέφωνο. Το τηλέφωνο 6973-44-30-30 ή στα γραφεία του Ηρακλή. Δεν ξέρω τι πληροφορίες άρεσε, Γιώργο. Μας στηρίζεις όλα αυτά τα χρόνια. Πες μας ξανά λίγο για τους γονείς που ακούνε τώρα τις ηλικίες. Δηλαδή, έχει κάποιος ένα αγοράκι, ένα κοριτσάκι. Πόσο χρονών, 4 και πάνω, 5 και πάνω. Ιδανικά, εμείς παίρνουμε παιδάκια, ούτως ή άλλως είναι τέτοια μορφή της προπόνησης, που ένα παιδάκι από τα προνήπια, νήπια μπορεί να ενταχθεί και να συμμετέχει κανονικά στην προπόνηση. Από εκεί και πέρα, ο Στίβος του Ηρακλή έχει μέχρι και τμήμα βετεράνων. Οπότε στην ουσία ξεκινάμε από 4,5-5 και φτάνουμε μέχρι όσο πάει. Όσο πάει, ναι. Υπάρχουν τμήματα για όλες τις ηλικίες, υπάρχουν τμήματα για όλα, πώς να το πω, για όλα τα γούστα, κάποιος θέλει μεγάλη επιβάλλανση, κάποιος θέλει σε μορφή μαζικού αθλητισμού. Έχουμε και αυτές τις επιλογές. Προτείνω στον κόσμο τουλάχιστον να έρθει να δοκιμάσει. Εννοείται. Είμαστε ξέρεις... στο Καφτατζόγλιο, στους αμπελόκηπους, να διευκολύνουμε γονείς από όλες τις κλωβές της Θεσσαλονίκης.
πολλοί γονείς, και μου το έχουν πει και το έχω συζητήσει όλα αυτά τα χρόνια, έχουν στο μυαλό τους ότι με το που ξεκινήσει το παιδί να αρχίσει να πηγαίνει σχολείο νήπια, προνήπια, αυτό εννοούν σχολείο, να μιλάει, να επικοινωνεί με τον κόσμο κτλ. Θεωρούν το καλύτερο για να ομαδοποιηθεί, για να γυμνάζεται, είτε στίβο είτε κολύμβηση. Και όταν μεγαλώνουν, μετά μπορεί να διαλέξουν και ποδόσφαιρο και μπάσκετ και βόλιο και οτιδήποτε. Συμφωνώ. Το βλέπεις αυτό συχνά, έτσι. Αυτό που προτείνεται επιστημονικά, αυτό που μας έχουν διδάξει τουλάχιστον, είναι ότι ένα παιδάκι μέχρι να ολοκληρωθεί η ανάπτυξή του πρέπει να αναπτύξει όσο πιο πλούσιο κινησιολόγιο γίνεται. Ναι. Δηλαδή, όσο πιο πολλά και διαφορετικά. Απαγορεύεται η εξειδίκευση σε αυτή την ηλικία και είναι κρίμα και για τα παιδιά. Κάποιοι γονείς μπερδεύονται και νομίζουν πάνω να τον κάνουν από πολύ μικρό πρωταθλητή. Δεν ξεκινάει έτσι, τουλάχιστον αυτό λέει η επιστήμη. Πολλά και διαφορετικά. Δεν χρειάζεται εξειδίκευση. Αυτό λοιπόν που έχει ο στίβος, ο κλασικός αθλητισμός, είναι ότι έχει πληθώρα αγωνισμάτων διαφορετικά. Έχει ταχύτητες, εμπόδια, αντοχή, άλματα, ρήψη. Και πολύ παιχνίδι που τα κάνετε σε αυτή την ηλικία, ναι. Έτσι. Πολύ παιχνίδι. Δηλαδή, το βλέπουν ως παιχνίδι, το απολαμβάνουν. Ναι, δουλεύουμε με την ψυχολογία τους πάρα πολύ, να ανεβάσουν αυτοπεποίθηση, να μάθουν ότι θα πέσουμε και θα συνεχίσουμε, θα σπαθούμε και θα συνεχίσουμε. Πολύ παιχνίδι, γιατί πλέον απευθυνόμαστε και σε άλλη γενιά παιδιών από ό,τι μεγαλώσαμε εμείς. Για μας το παιχνίδι ήταν πολύ πιο εύκολο. Τώρα με τα τάμπλετ και με τον καθιστικό τρόπο ζωής. Εμείς το αναζητούσαμε. Τώρα τα μικρά παιδιά έχουν πάθει αγκύλωση στο χέρι τους από το. Πώς λέγεται αυτό, το scroll, πώς λέγεται. Το τάμπλετ. Α, ναι, δεν το ξέρω. Και στο κινητό που απλά με το δάχτυλο πηγαίνεις προς τα κάτω. Το κινητό. Α, scroll down, ναι. Αυτό, okay, ναι. Είναι λίγο διαφορετική η νέα γενιά με τις οθόνες, με την τηλεόραση και με τα tablet. Ωστόσο, εμείς μέσα από το παιχνίδι λοιπόν πάμε να τους κάνουμε να ευχαριστηθούν αυτό που κάνουν πάνω απ' όλα, να περνάνε καλά. Ναι, μεν να υπάρχει επιβάρυνση, ναι, μεν να κουράζονται, αλλά να χαίρονται πάνω απ' όλα το παιχνίδι και μέσα από το παιχνίδι θα έρθει, άμα το κάνεις κάτι και σου αρέσει, το μαθαίνεις πολύ πιο εύκολα. Πες μου κάτι, από ποια ηλικία και μετά αποφασίζετε οι προπονητές σε συνεργασία με τα παιδιά το που έχει κλείσει, δηλαδή αυτός θα γίνει δρομέας, αυτός θα πάει στο ακόντιο, αυτός θα πάει ξέρω, στο επικοντό. Από ποια ηλικία και μετά δείχνει κάποια πράγματα για να το εξειδικεύσεις. Ναι, καταρχήν να ξεκαθαρίσω ότι εμείς κοιτάζουμε όχι μόνο τη βιολογική ηλικία του κάθε παιδιού, το πόσο χρονών είναι δηλαδή, αλλά και την γενετική ηλικία του κάθε παιδιού. Ένα παιδάκι μπορεί να έχει ίδια ηλικία με το άλλο, αλλά να έχει κάνει πολλά χρόνια προπόνηση στο παρελθόν και να έχει εξελιχθεί διαφορετικά. Βλέπουμε την όρεξη του κάθε παιδιού. Αυτό που έχει αλλάξει, η ίδια η Ομοσπονδία το άλλαξε. Έκανε ακόμα πιο παιγνιώδη το στίβο. Δηλαδή, αν μέχρι πέρυσι, πρόπερσι μάλλον, ξεκινούσαν στην ουσία από 14 χρονών κοντά να ξεκινάνε σε πιο ατομικό επίπεδο, πλέον το μεγάλο, το πάει μέχρι 15. Δίνει στα παιδιά αυτή την ευκαιρία να έχουν πολύπλευρη γυμναστική. Γιατί ένα παιδάκι πάει σε ένα αγώνισμα, χάνει όλα τα υπόλοιπα. Δηλαδή και γρήγορος να είναι. Άμα δεν δουλέψει την αντοχή, την ταχύτητα. Δεν θα το άλμα του, οτιδήποτε. Ναι, όλα. Πρέπει να τα δουλεύουμε όλα λοιπόν. Να ολοκληρωθεί, να υπάρχει συνολική γύμναση, όχι μεμονωμένη, όχι εξειδικευμένα μόνο ακόμα. Τώρα από εκεί και πέρα βλέπουμε και το κάθε παιδί ξεχωριστά. Μπορεί να έχουν πολλά παιδιά, αλλά τα παιδιά τα παίρνουν ένα-ένα και τα κοιτάζουν ξεχωριστά. Δεν είναι μόνο ικανότητες, πολλές φορές είναι και ψυχολογία. Δηλαδή βλέπουμε ένα παιδί το οποίο είναι καλό από μικρό. Συνήθως αυτά είναι τα πιο δύσκολα παιδιά, γιατί αυτά είναι που χάνονται. Ξέρω ότι είναι καλό, δεν υπάρχει από πίσω και η βοήθεια ψυχολογικά. Και αυτό το παιδί ξεκινάει επειδή είναι καλό, σου λέει: εγώ δεν θα προσπαθήσω. Ξεκινάω, είμαι καλό, κερδίζω έτσι κι αλλιώς. Και μετά απογοητεύεται. Συνέχεια όμως απογοητεύεται, γιατί αυτά που δουλεύουν συστηματικά και ουσιαστικά βλέπουν ότι τον περνάνε. Είναι πολύ γενική αυτή η ερώτηση. Κάθε άτομο το βλέπουμε ξεχωριστά. Ωραία. Ναι, κάποιος που με το ζόρι βέβαια δεν θέλει να κάνει κάποια πράγματα, θα υπάρχει μικρότερο κομμάτι προπόνησης σε αυτό το αντικείμενο. Αλλά κάθε παιδί, ξαναλέω, είναι ξεχωριστό. Και επίσης μια έτσι, χαζή απορία της ημέρας. Αυτά τα 500 παιδιά, πόσα προπονείτε κάθε φορά, δηλαδή πόσοι προπονητές υπάρχουν. Ναι. Αυτά τα παιδιά δεν έρχονται όλα ταυτόχρονα, έτσι. Έχουμε εννοείται. Έτσι, ούτως ώστε από τις 5 ως τις 9 είμαστε εδώ, άλλα και με τα φροντιδίστηριά τους θα έρθουν Δευτέρα, Τάρτη, Παρασκευή, άλλα Τρίτη, Πέμπτη. Εμείς πάντα προτείνουμε τουλάχιστον 3 προπονήσεις την εβδομάδα, από εκεί πέρα είμαστε 6 μέρες στο γήπεδο και παροτρύνουμε τους γονείς, εάν και εφόσον υπάρχει πολυτέλεια του χρόνου και κάποιο παιδί κάθεται μεσοτήκη, να το φέρουν, δεν υπάρχει περιορισμός. Ναι. Να έρχεται το παιδί, να ξεσπάσει, να ξεσκάσει, συγγνώμη. Και να ξεσπάσει, να εκτονωθεί. Ναι. Οπότε, ναι. Με παίρνει την άλλη γραμμή, συγγνώμη, έχασα την διάσταση προσοχής μου.
Λοιπόν, ναι, είμαστε συνέχεια εδώ πέρα. Όποτε θέλουμε, ας πούμε, να δοκιμάσουμε. Ωραία, ωραία. Το τηλέφωνο χτυπά. Ναι, εύχομαι να είναι για καλό και για εγγραφές. Με παίρνουν όλη μέρα, με παίρνουν όλη μέρα. Το καταλαβαίνω, το καταλαβαίνω. Καλή δύναμη και πάλι να ευχηθώ. Ευχαριστούμε. Να έρθετε όποτε θέλετε στο κήπεδο της Καστατζόγλης. Θα έρθουμε. Άμα κάνετε ένα, πώς το λένε, ένα happening να τρέξουμε εμείς οι μεγάλοι μαζί με τα παιδιά. Κοίτα, άμα εσύ δεσμεύεσαι ότι θα έρθεις και θα κάνεις προπόνηση και θα έρθεις μέσα στο τμήμα, να το κάνουμε αυτό το τμήμα, να κάνουμε αυτή τη σταδιοδρομία. Ούτως ή άλλως κάνουμε αγώνες για μικρούς και μεγάλους. Κάνουμε, έρχονται και οι γονείς συμμετέχουν. Απλά εγώ θα έχω τους ίδιους χρόνους με τα παιδιά. Δεν πειράζει αυτό. Πειράζει. Δεν πειράζει. Ούτως ή άλλως θέλουμε τα παιδιά να κερδίζουμε. Ανεβάζουμε τα παιδιά. Θα σκοντάψω κιόλας, εντάξει. Δεν πειράζει. Ωραία, θα το κάνουμε. Θα το κάνουμε. Γιώργο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Να σε καλά. Να σε καλά. Μας κάνουν και γελάμε. Μας κάνουν και γελάμε, μας κάνουν να νιώθουμε παιδιά, μας κάνουν να χαιρόμαστε. Αυτά τα τμήματα του Ηρακλή, όλα τα τμήματα του Ηρακλή, πόσο μάλλον όταν μιλάμε για ακαδημίες.